Βρισκόμαστε εδώ στο Δάβος και έχουμε κοντά μας την κυρία Σταματίνα Ξιάρχου, δασκάλα χορού εδώ και 40 έτη στο Δήμο Θήρας. Πίσω σας βλέπουμε και μερικούς μαθητές σας, θα μιλήσουμε και με εσάς σε πολύ λίγο. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, κυρία Ξιάρχου? Σήμερα έχουμε την δεύτερη εθνολογική παρουσίαση παραδοσιακών φορεσιών. Η πρώτη είχε γίνει το 2014 εδώ στο Δάπος με 130. Οπότε μετά από 10 χρόνια βλέπουμε. Να επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Χρειάζεται πάρα πολύ καιρό, υπομονή και επιμονή. Να ντυθούν τα παιδιά, να προετοιμαστεί η ιστορία και τα κείμενα για τις παραδοσιακές φορεσιές με συνδυασμό τη μουσική της κάθε περιοχής. Επιμέλεια μουσικής έχει, όπως έχω πει, ο Ιωάννης ο Βαρβαρίγος. Από Θράκη μέχρι Κύπρο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, τα πάντα. Εδώ έχουμε κοντά μου τη Γεωργία μου, η οποία είναι ντυμένη Κέρκυρα. Εδώ έχουμε τη Σύση μου, Δεσφίνα. Έχουμε κοντά μας την όμορφη Μιχαέλα από την Αντίπαρο, που έκανε την τιμή και ήρθε και μας έφερε την παραδοσιακή φορεσιά της Αντιπάρου. Ως γνωστόν, έχω διδάξει 8 χρόνια πρωτοξεκίνησα τα χορευτικά της Αντιπάρου. Από το 2000 περίπου, και ήρθε η Μιχαέλα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά μας έχουμε και τη Δήμητρα τη Μάμου, γνωστή, αδελφή της Μαρίας και των μαθητών μου, Αντώνη και Νικόλα, και είναι ντυμένη πήλιο. Και εννοείται μπροστά μου, είναι ο αγαπημένος μου Ραφαήλ, επίσης πρωτοχορευτής μου, και είναι ντυμένος Μάνι. Και η όμορφη Θεοδοσία μου, που είναι ντυμένη Σμύρνη. Έτσι μαθαίνουμε πολύ καλά και τη γεωγραφία του τόπου μας, όλα τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση δουλειά έχει γίνει για αυτό που θα σας παρουσιάσουμε και θα βγει στους δέκτες σας τις επόμενες μέρες. Με περιοχές από όλη την Ελλάδα, με μουσικά ακούσματα από όλη την πατρίδα μας, που αυτό όχι μόνο να δεικνύει τον πολιτισμό, αλλά και την κοινωνική θέση και την υπόσταση που είχαν οι Έλληνες μέσα στις κοινότητές τους. Θέλω να μας πείτε και για την προσφορά της μητέρας σας. Πόσες φορεσιές έχει ετοιμάσει η ίδια? Η ίδια έχει ετοιμάσει πάρα πολλές φορεσιές τα τελευταία, εννοείται, 35 χρόνια. Θα παρουσιαστούν οι φορεσιές της Σαντορίνης, τόσο η χωριάτικη, η γιορτινή, αντρική και γυναικεία. Κοιμήλια, θα τα έλεγα εγώ αυτά τα κομμάτια της μητέρας μου. Θα παρουσιαστούν φορεσιές, όπως είπα, από όλη την Ελλάδα. Και έχω την τιμή και τη χαρά να έχω τη φορεσιά της Ανάφης, την οποία μου την έστειλε ο Σύλλογος Απανταχούν Αναφιατών. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω και τη φορεσιά της Ιθάκης, οι οποίοι μου την έστειλαν από την Ιθάκη, και συγκεκριμένα ο πρόεδρος κύριος Χρυσόστομος Μάνιας. Και εννοείται, έχω και τη φορεσιά της Αντιπάρου, που την αντιπροσωπεύει η όμορφη Μιχαέλα από την Αντιπάρου. Πάντως, πόσα χρόνια διδάσκεται χορό στο κάθε άτομο ξεχωριστά? Πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεν το συζητάμε. Από μικρά παιδιά, θέλω να πω. Ναι, από μικρά παιδιά, ναι. Πάρα πολλά χρόνια, έχουμε γυρίσει στο εξωτερικό, είναι γνωστό και μη εξαιρεταίο. Σήμερα το αφιέρωμα, βέβαια, δεν είναι τόσο ουσιαστικά για τον χορό, αλλά για την φορεσιά που συνοδεύει τον χορό και γενικά όλα τα κοινωνικά και καθημερινά, θα λέγαμε, θέματα της ζωής των Ελλήνων. Και από εκεί και φαίνεται και η ποιότητα της ζωής, το πώς και με τι ασχολούντουσαν και πώς ντυνόντουσαν και την οικονομική και κοινωνική θέση, όπως έχουμε πει, που είχαν μέσα στην καθημερινότητά τους και γενικότερα μέσα στην κοινότητα που ζούσαν ανά την Ελλάδα. Θα δούμε και χορούς παράλληλα. Σήμερα θα χορέψουμε έναν χορό, τιμή Σένεκεν. Να ευχαριστήσω εδώ όλους τους συναδέλφους μου στο Δάπος. Να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν, κυρίως τους γονείς και τους κηδεμόνες. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, εννοείται, τη μητέρα μου, ακόμα μία φορά, για αυτή τη μεγάλη της προσφορά για τις παραδοσιακές φορεσιές της Σαντορίνης. Να ευχαριστήσω το βεστιάριο του Ευάγγελου Φραγκεδάκη για το μουσιακό αυτό θέματα που μου έστειλε ως έχει σχέση με τις φορεσιές. Και εύχομαι σε όλους καλή θέαση από το κλειστό. Ναι, είναι πολύ σημαντική η στιγμή και πραγματικά θα το απολαύσουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ. Μια πολύ σημαντική ημέρα και συγχαρητήρια για όλο αυτό το μεγάλο έργο που κάνετε τόσα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τατιάνα. Να είστε πάντα καλά. Έχω κοντά μου και δύο χορευτές, τον Σπύρο και τον Λέανδρο, οι οποίοι θα μας εξηγήσουν ποια περιοχή εκπροσωπούν, ποια περιοχή της Ελλάδος εκπροσωπείται, όπως επίσης και πόσο καιρό σας πήρε η προετοιμασία. Γεια σου, Λέανδρε. Γεια σας. Εγώ εκπροσωπώ τη Σμύρνη.
Εγώ για να ετοιμαστώ μου πήρε 10 με 15 λεπτά. Τώρα για την ίδια την ενδυμασία, τι προετοιμασία έχει γίνει, δεν το γνωρίζω. Πάντως είναι η αυθεντική στολή. Εννοείται. Μας την έχουν φέρει από η κυρία Σταματίνα και είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ και να φοράω μια τέτοια ενδυμασία, φορεσιά που εκπροσωπεί και κάτι διαφορετικό, κάτι πιο άξιο να το πω. Θα γίνει και κάποιο χορευτικό παράλληλα. Θα γίνει και κάποιο χορευτικό, από όσο γνωρίζω μετά την παρουσίαση των φορεσιών. Και ναι, να περιμένετε πολλά. Έχουμε κοντά μας και τον Σπύρο. Εσύ, Σπύρο, ποια περιοχή εκπροσωπείς? Εγώ, Τατιάνο, με εκπροσωπώ τη Θεσσαλία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην εκδήλωση, αν και ήμουν τελευταία ακριβώς. Και εγώ γρήγορα ετοιμάστηκα. Αν και αν θα δεις, έχει πάρα πολλά επίπεδα αυτή η στολή. Όσο γρήγορα μπαίνουν, τόσο γρήγορα βγαίνουν. Είναι πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι πάρα πολύ που βοηθάω τη μητέρα μου σε αυτό το πολιτιστικό γεγονός.